SCP-1351. Κλάση αντικειμένου Euclid. Ειδικές διαδικασίες περιορισμού. SCP-1351 είναι περιορισμένο επιτόπου κάτω από την κάλυψη ενός καταφυγίου νυχτερίδων με έναν τυπικό περιμετρικό φράχτη και πινακίδες που προειδοποιούν το μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η μόνιμη ομάδα ασφάλειας πρέπει να καλύπτεται από δασοφύλακες του Εθνικού Πάρκου των Ηνωμένων Πολιτειών και ή πολιτικούς σπηλαιολόγους. Ο δρόμος πρόσβασης στην είσοδο του SCP-1351 θα φέρει την ένδειξη μόνο για εξουσιοδοτημένα οχήματα, ώστε να ταιριάζει με τους κοντινούς δρόμους του πάρκου που δεν είναι ανοιχτοί στον κοινό. Το προσωπικό εντός του SCP-1351 πρέπει να ακολουθεί τα συνήθη πρωτόκολλα ασφάλειας του υπόγειου χώρου. Όλο το προσωπικό πρέπει να λειτουργεί σε ομάδες τουλάχιστον 4 ατόμων, με κάθε άτομο εξοπλισμένο με τουλάχιστον 3 πηγές φωτός, μία από τις οποίες δεν πρέπει να εξαρτάται από μπαταρίες. Σε περίπτωση που ένα μέλος της ομάδας βρεθεί σε κίνδυνο, τουλάχιστον ένα άτομο πρέπει να παραμείνει με το άτομο που βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ τουλάχιστον 2 άτομα πρέπει να επιστρέφουν για να ζητήσουν βοήθεια. Το προσωπικό πρέπει να ενημερώνει προφορικά τουλάχιστον 2 άτομα, συνήθως τον υπεύθυνο φύλαξη του χώρου και τον επικαθήκοντη υπεύθυνο έρευνας, για τον προορισμό τους εντός του SCP-1351 και την προβλεπόμενη ώρα επιστροφής τους, εκτός από την έγγραφη τεκμηρίωση των προθέσεών τους. Το προσωπικό πρέπει επίσης να έχει μαζί του επαρκή ποσότητα τροφίμων, νερού και εξοπλισμού πρώτων βοηθειών για 2 φορές στην προβλεπόμενη παραμονή του εντός του SCP-1351. Κάθε άτομο που χάνεται ή αποχωρίζεται πρέπει να παραμείνει εκεί που βρίσκεται και να περιμένει να βρεθεί. Ο σημερινός Διευθυντής της Υπηρεσίας Εθνικού Πάρκου των Ηνωμένων Πολιτειών και ο σημερινός Προϊστάμενος του Εθνικού Πάρκου Mammoth Cave πρέπει να ενημερωθούν για τη σημασία της διατήρησης του περιορισμού. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το SCP-1351 το Ίδρυμα πρέπει να διαδοθούν στα άτομα αυτά μόνο σύμφωνα με την ανάγκη γνώσης και την έγγραφη εξουσιοδότηση της Διοίκησης O5. Λόγω της επιδημίας του SCP-EX1, που συνήθως αναφέρεται ως Σύνδρομο της Λευκής Μύτης, WNS, κάθε άτομο που εισέρχεται στο SCP-1351 πρέπει να υποβληθεί σε βιολογική απολίμανση. Δεν επιτρέπεται είσοδος στο SCP-1351 σε ρούχα, παπούτσια ή προσωπικά αντικείμενα που έχουν εισέλθει σε άλλες πηγές από το 2006 προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση των σπορείων μυκήτων που πιστεύεται ότι σχετίζονται με το SCP-EX. Πριν από την είσοδο και μετά την έξοδο από το SCP-1351, όλα τα άτομα πρέπει να περπατούν σε νάιλον χαλιά βιοασφάλειας μποτισμένα με διάλειμμα καθαρισμού. Για λόγους συνέπειας, συνιστάται τα χαλάκια βιοασφάλειας και το σχετικό διάλειμμα να ταιριάζουν με εκείνα που χρησιμοποιεί το πάρκο. Επί του παρόντος, το Lysol TM IC Quarter Mary Disinfecting Cleaner. Αυτό είναι σύμφωνο με τα δημοσιευμένα πρωτόκολλα περιορισμού του SCP-EX με την ονομασία National WNS Decontamination Protocol 03-15-2012. Περιγραφή. Το SCP-1351 είναι ένα σπήλαιο που βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Mammoth Cave στην Αμερικανική πολιτεία του Κεντάκι. Το κύριο τμήμα του σπηλαίου έχει μήκος περίπου 30 χιλιόμετρων. Δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη άμεσες συνδέσεις μεταξύ του SCP-1351 και του Mammoth Cave, αν και η πιθανότητα παραμένει. Όπως και τα περισσότερα σπήλαια στην περιοχή, το SCP-1351 φαίνεται να έχει λαξευθεί από ασβεστολικά στρώματα ηλικίας Μισισιπίας που καλύπτονται από ψαμίτι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σχετικά λίγες αποθέσεις ρευματόλιθου. Το SCP-1351 είναι ανώμαλο για τρεις λόγους. Πρώτον, είναι προσβάσιμο μέσω ενός θόλου στην οροφή εντός κατά τα άλλα μη αξιοσημείο του τμήματος σπηλαίου 125 μέτρα κάτω από τη γη, βλέπω εικόνα 3, αλλά το ύψος αυτού του θόλου, γύρω στα 750 μέτρα, θα απαιτούσε το SCP-1351 να βρίσκεται πολύ πάνω από το επίπεδο της επιφάνειας. Παρά την ασυνέπεια, το SCP-1351 φαίνεται να είναι υπόγειο. Οι σπηλαιολόγοι του Ιδρύματος δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει μια ικανοποιητική εξήγηση για το φαινόμενο αυτό. Δεύτερον, το εσωτερικό του σπηλαίου έχει μόνο μία επιφάνεια, το δάπεδο, και ένα μόνο οριακό στοιχείο, έναν τοίχο. Κατά τη διάρκεια του μήκους αρκετών χιλιόμετρων του σπηλαίου, το δάπεδο τυλίγεται για να γίνει οροφή, ενώ ένας τοίχος τυλίγεται για να γίνει ο άλλος. Σε αυτό μοιάζει με μια λωρίδα Möbius. Η τοπική βαρύτητα προσανατολίζεται προς το πλησιέστερο δάπεδο. Μια σκούρα λωρίδα στον τοίχο του βράχου δείχνει τη θέση του ορίου μεταξύ των τοπικών βαρυτικών πεδίων. Η αιτία αυτής της ασυνήθιστης χωρικής στρέμπλωσης δεν είναι κατανοητή προς το παρόν. Τρίτον, έχουν παρατηρηθεί χρονικές ανομαλίες σε σχέση με το SCP-1351, αν και δεν είναι γνωστό ότι το σύγχρονο προσωπικό του Ιδρύματος έχει βιώσει τέτοιες επιδράσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε προσθήκες 2 και 3. Αυτές δεν παρουσιάζουν κανένα σταθερό μοτίβο. Προσθήκη 1. Σύγχρονη ιστορία του SCP-1351. Το σπήλαιο από το οποίο είναι προσβάσιμο το SCP-1351 άνοιξε στην επιφάνεια όταν μια κατολίσθηση το 1993 αποκάλυψε μια φυσική είσοδο.
Το SCP-1351 ανακαλύφθηκε πιο πρόσφατα το 1995 από σπηλαιολόγους της Υπηρεσίας Εθνικού Πάρκου που χαρτογράφησαν το σπήλαιο για να διαπιστώσουν αν συνδέεται με το κύριο σύστημα σπηλαιών του πάρκου. Αυτοί οι επιστήμονες αποσπάστηκαν στη συνέχεια στο ίδρυμα μετά από ένα τυπικό έλεγχο ιστορικού και μια συμφωνία μη αποκάλυψης. Τρεις ομάδες αποστολής, O1, O2 και O3, εξερεύνησαν το εσωτερικό του SCP-1351 μεταξύ του 1995 και του 2002, διαπιστώνοντας ότι το σπήλαιο είναι επαρκώς ασφαλές για μόνιμη ερευνητική παρουσία. Οι ερευνητικές εργασίες συνεχίζονται τώρα. Προσθήκη 2. Αποστολή 1351-1925. Στις 23 Απριλίου του 2009, μια ομάδα 6 ανδρών και 2 γυναικών, υπό τη διοίκηση του ταγματάρχη Mortimer S. Cornelius III, βγήκε από το SCP-1351. Βλέπει εικόνα 4. Συνελήφθησαν από το προσωπικό ασφάλειας Ιδρύματος. Από τις συνεντεύξεις διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για ομάδα εξερευνητών που είχε αποσταλεί από το Ίδρυμα τον Αύγουστο του 1925 και είχαν περάσει μόνο 18 ώρες μέσα στο σπήλαιο από τη δική τους οπτική γωνία. Ο ρουχισμός και ο εξοπλισμός τους ήταν ακριβής για την εποχή και κατήχαν προφανώς καλόπιστα έγγραφα που υποστήριζαν τους ισχυρισμούς τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα αρχείο για κανένα από τα μέλη της αποστολής, ούτε για την ίδια την αποστολή, και δεδομένου ότι το SCP-1351 δεν ήταν γνωστό ότι είχε ανακαλυφθεί μέχρι το 1995, κρατούνται επαόριστα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον εποπτεύοντα ειδικό πράκτορα Τόμα στην τοποθεσία 19. Προσθήκη 3. Ανακάλυψη των λειψάνων της αποστολής 1351-2030. Στις 10 Ιουνίου 2011, οι ερευνητές του Ιδρύματος ανακάλυψαν τα λείψανα 4 ενήλικων ανθρώπων σε έναν λάκκο στο τμήμα 07α του SCP-1351. Τα λείψανα αυτά είχαν μουμιοποιηθεί και διατηρηθεί από το νητρικό ασβέστιο που υπήρχε στο σπήλαιο. Η χρονολόγηση με άνθρακα έδειξε ότι τα λείψανα είχαν ηλικίες ανά των 7.000 ετών. Ένα από τα σώματα είχε δύο σπασμένα πόδια, ενώ το άλλο είχε ένα σπασμένο αριστερό χέρι. Δεν υπήρχε προφανής αιτία θανάτου για κανένα από τα υποκείμενα. Υποκείμενο 1. Άντρας, ύψος 198 εκατοστά, μαύρα μαλλιά και η δομή των οστών του προσώπου υποδηλώνει καυκάσια καταγωγή. Προθανάτια σύνθετα κατάγματα όσο στην αριστερή και όσο στη δεξιά κνήμη. Οι ταυτότητες του ιδρύματος προσδιορίζουν τον Dr. Nicholas Lask με αύξανο αριθμό Redacted. Υποκείμενο 2. Άντρας, ύψος 186 εκατοστά, κόκκινα μαλλιά, η δομή των οστών του προσώπου υποδηλώνει καυκάσια καταγωγή. Προθανάτιο απλό κάταγμα στην αριστερή ολένη. Οι ταυτότητες του Ιδρύματος ταυτοποιούν τον Dr. Lionel Dunbar, αύξανο αριθμός, Redacted. Υποκείμενο 3. Γυναίκα, ύψος 160 εκατοστά, μαύρα μαλλιά, η δομή των οστών του προσώπου υποδηλώνει ιαπωνική καταγωγή. Δεν υπάρχουν εμφανείς τραυματισμοί. Οι ταυτότητες του Ιδρύματος προσδιορίζουν ως Dr. Ασούκα Μιαμότο, αύξανο αριθμός, Redacted. Υποκείμενο 4. Γυναίκα, εκτιμόμενο ύψος περίπου 164 εκατοστά. Η τομή εντοπίζεται πάνω από τον σπόνδυλο C4 και έγινε μετά θάνατο. Καμία ταυτότητα δεν εντοπίζεται κοντά στο σώμα. Τα σώματα ήταν ντυμένα με ομοιόμορφες συνθετικές φόρμες για καταδύσεις και εξοπλισμένα με εξοπλισμό που εκτιμάται ότι είναι περίπου ισοδύναμος με το επίπεδο της τεχνολογίας που αναμένεται να υπάρχει στα μέσα της δεκαετίας του 2030. Μεταξύ του εξοπλισμού ήταν μια κατεστραμμένη βιντεοκάμερα με αναμενόμενα άδεια μπαταρία. Οι προσπάθειες για την τροφοδοσία της βιντεοκάμερας και την ανάκτηση των καταγεγραμμένων πληροφοριών έχουν δεδομένα. Υποσημειώσεις. 1. Η SCP-1000-X είναι μια ασθένεια που προσβάλλει πολλά είδη νυχτερίδων της Βόρειας Αμερικής και έχει επιβεβαιωθεί σε 19 Αμερικανικές πολιτείες και 4 Καναδικές επαρχίες. Οι συνεχιζόμενες μελέτες τόσο από το Ίδρυμα όσο και από μη συνδεδεμένους οργανισμούς έχουν συσσωρεύσει όλο ένα και περισσότερα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι προκαλείται από το μύκητα Geomyces distractans. Η ίδια η ασθένεια δεν είναι καλά κατανοητή ούτε από το Ίδρυμα ούτε από επιστήμονες που δεν ανήκουν σε αυτό. Η έρευνα συνεχίζεται. Προς το παρόν, δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία για τις προσβεβλημένες νυχτερίδες, ούτε γνωστό πρωτόκολλο περιορισμού ικανό για να αποτρέψει τη μετάδοση. Το ποσοστό θνησιμότητας ποικίλει ανάλογα με το είδος, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι φτάνει το 95%. Η παρουσία του SCP-1000-X στο SCP-1351 δεν έχει επιβεβαιωθεί. Οι σχετικές διαδικασίες περιορισμού αποσκοπούν στην αποτροπή της εισόδου του στο SCP-1351.